Τώρα τι να λέμε. Το μοναδικό πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ότι έχασε την νίκη της εβδομάδας για 0,1. 0,1. Όχι 1, 0,1. Είναι η Μαρία Παπαγρηγορίου. Γεια σας. Μαρία, τι έγινε? Γιατί φοράω γυαλιά τη νύχτα? Δεν ξέρω καν που πηγαίνεις αρχικά. Εγώ την πασαρέλα είδα, ναι. Και λέω τι έγινε το μαράκι μου, τι συνέβη? Τι έγινε? Κάπως είδατε. Ήσουνα, κάπως ήσουνα, δεν ξέρω. Ήτανε λίγο άγρια αυτή η εβδομάδα και έτσι γούσταρα που άκουω αυτό το κομμάτι και Sunglasses at Night και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει. Έβγαλε έτσι λίγο από αυτή τη συσσωρευμένη... Νταρκύλα. Η ενέργεια που είχα μέσα μου την έβγαλα στο κάτω. Το καταλάβαμε όλοι. Πού πηγαίνεις? Πηγαίνω βασικά σε μια... Πηγαίνω σε μια γκαλερίστα κάτω Πετράλωνα που γίνεται το πάρτι για το λανσάρισμα μιας νέας συλλογής γυαλιών ηλίου. Γι' αυτό φοράω. Α, Night και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Εντάξει, θα είσαι μόνη ή θα πάτε με παρέα? Θα βρω την παρέα μου εκεί. Μάλιστα. Βαθμολογήστε. Πάρα πολύ τους άρεσες. Ναι, είναι μια ωραία βαθμολογία. Εντάξει, υπάρχει και το κλασικό αγκαθάκι στο μάτι μας, αλλά οκ. Καλά, δεν είναι και άσος. Ναι, άσος δεν είναι, όχι. Εντάξει, μετά ποτέ για είναι... να το αιτιολογήσει θα ίδρωνε πολύ και φοράει αυτό το δερμάτινο από πάνω και θα έχει θέμα. Για άσο πήγαινα βασικά. Τώρα κοίταξε να δεις. Είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος, δεν νομίζω. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που με αναγκάζουν. Θα πρέπει να πάω στη Σεύη, γιατί ενώ δεν θα πήγαινα, επειδή έχει βάλει δύο, είπε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ότι θα έβαζε ένα. Ότι βασικά είναι για ένα το look. Και θέλω να μου πεις. Ναι. Για ποιο λόγο? Έτσι κάνουμε εδώ. Βάζουμε τον βαθμό και λέμε γιατί τον βάλαμε. Ναι. Sorry που το λέω κιόλας, είσαι αρκετό καιρό εδώ. Αυτό πήγαινα να κάνω. Να το ξέρει. Αυτό είχα σκοπό να κάνω. Σε βλέπω ότι παραξενεύεσαι λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, πήγαινα για ένα και νομίζω το δύο είναι από τη μεγαλοψυχία μου. Τι καλή. Είναι. Είμαι πολύ καλή σε σύγκριση με σένα. Τσιμπούλα. Που δηλώνει συνέχεια ότι δεν έχω στυλ και ότι απλά έχω δράμα. Και εσύ το δηλώνει με τις εμφανίσεις που φέρνεις. Εσύ το δηλώνεις. Εγώ δηλώνεις. Απλά επισημαίνω αυτό που λοιπόν, για ποιο λόγο έβαλα το δύο που πήγαινα για ένα. Για πες με καλούλα, για λέγε. Είναι επειδή ακριβώς δεν έχω στυλ, άρα λοιπόν κρίνω με το δικό μου στυλ που κατά την άποψή σου δεν υπάρχει στυλ. Το ανύπαρκτο. Ναι. Άρα λοιπόν σου βάζω και το δύο γιατί δεν έχω στυλ. Ωραία. Μπράβο. Είναι ακριβώς η αιτιολόγηση που περιμένεις να ακούσεις από μια παίκτρια του My Style Rocks, ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε τη 10η εβδομάδα. Εντάξει, τα look της μιλάνε καλύτερα από την ίδια, οπότε μια χαρά είμαστε. Επειδή εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τα δικά μου look, εσύ όμως δεν έχεις το δικαίωμα να με προσβάλλεις με χυδαίο τρόπο. Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Τολμάς να μιλάς ότι σε προσβάλλω, έτσι που με είπες καραγκιόζη. Εγώ, εσύ με είπες καραγκιόζη, όχι εγώ. Εγώ σου είπα ότι κάνεις καραγκιόζηλίκια. Έχει το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Γιάννης, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε να καταλάβεις αυτή τη λεπτή διαφορά. Ίσως γιατί είναι υπερβολικά λεπτή για τα δικά σου χοντρά γούστα. Δεν είναι καθόλου λεπτή. Παιδιά. Παρακαλώ πάρα πολύ. 3,4 και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάμε. Ακριβώς, συμφωνώ.